Τα πάντα μολύνονται. Οι χελώνες, τα καβούρια, τα βατράχια και το νερό αυτό καταλήγει στη θάλασσα. Υπάρχει μια κατάσταση που δεν πάει άλλο. Μιλάνε για πράσινη Ελλάδα. Ποια είναι η πράσινη Ελλάδα? Οι απαράδεκτες εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης στο Γιόφυρο ποταμό κινητοποίησαν άμεσα τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, κλιμάκιο της οποίας πραγματοποίησε αυτοψία στο επίμαχο σημείο, συλλέγοντας δείγματα υγρά και στερεά, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος και το είδος των λοιμάτων. Αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι να πάρουμε δείγματα πρώτον, για να δούμε και τα υγρά και τα στερεά που υπάρχουν στην περιοχή, τι είναι, αν μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιος προκάλεσε αυτή την ρύπανση. Αυτή η κατάσταση εγώ προσωπικά την έχω δει από την Τρίτη, 7 μέρες σήμερα, και κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Ένα μαύρο πράγμα, αφρός, γύρω στα 10-15 εκατοστά πάνω από το νερό, δεν μυρίζει, αλλά δεν είναι και φυσιολογικό. Αυτό δεν μυρίζει πάντως για λίματα. Μέχρι στιγμής πάντως αποκλείεται το ενδεχόμενο η μόλυνση να προήλθε από βοθρολήματα, όπως δήλωσε ο Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος αναμένει τα αποτελέσματα των αναλύσεων τις επόμενες ημέρες, οπότε θα έχει διαμορφωθεί μια ξεκάθαρη εικόνα για το είδος της μόλυνσης. Αλλά αν ξέρουμε ότι είναι λίματα, αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Αν είναι βαρέα μέταλλα, ψάχνουμε σε μια πηγή, μια βιομηχανία για παράδειγμα, που επεξεργάζεται βαρέα μέταλλα. Εξαρτάται από το είδος της ρύπανσης. Όχι, είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Βλέπουμε επιπλέοντα στερεά, τα οποία συσσωρεύονται βέβαια. Η πρώτη εικόνα είναι αυτή, ότι δεν είναι βοθρολήματα. Το νερό πρέπει να ήταν καθρέφτης του ποταμού, γιατί πριν ένα μήνα είχαμε πολλά νερά. Και αντί να είναι καθρέφτης, είναι μία θαμπάδα, μία άσχημη εικόνα. Από κάπου κάτι αφήνουνε. Για τα στάσιμα λίματα και το μαύρο αφρό στο ποτάμι, σε μια μεγάλη έκταση, ο Αντιπεριφερειάρχης έκανε λόγο για πρωτοφανείς εικόνες, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Όταν πέσει στην αντίληψή μας κάποιο τέτοιο γεγονός, μπορεί και πρέπει να ειδοποιεί την αστυνομία και τις υπηρεσίες, προφανώς και τις υπηρεσίες, για να έχουμε την πιο άμεση και αποτελεσματική παρουσία και δράση. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και κάποια συνείδητοι. Αυτούς θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με τον πιο αυστηρό τρόπο. Πάντως, οι εικόνες αυτές δεν συνδέονται με το σπάσιμο αγωγού της ΔΕΙΑΙ, ο οποίος μεταφέρει επεξεργασμένα λίματα, όπως διευκρινίζει ο Νίκος Ξυλούρης, μετά από επικοινωνία που είχε με τη δημοτική επιχείρηση. Μας είπε ότι είχε ένα πρόβλημα σε έναν αγωγό που έσπασε, αλλά μεταφέρει επεξεργασμένα λίματα, δεν είναι δηλαδή ρυπογόνα. Δημότες αγανακτούν με αυτές τις εικόνες και ευελπιστούν να βρεθεί σύντομα η πηγή του κακού.